Αρχικά, πώς σας φαίνεται μέχρι στιγμής η εμπειρία σας ως κριτής και που, ναι, αυτό πώς σας φαίνεται. Ξέρω δεν είστε πολύ καιρό, αλλά μέχρι στιγμής πώς είναι. Είναι πολύ ωραία μέχρι τώρα, πολύ ωραίες ταινίες που είχαμε την ευκαιρία να δούμε. Ως κινηματογραφιστής έτσι είναι και λιγότερο αγχωτικό όταν δεν έχεις ταινία και έρχεσαι περισσότερο έτσι για να βλέπεις. Οπότε αυτό είναι μια ευχάριστη πτυχή της παραμονής έως τώρα και ανυπομονούμε και για τις υπόλοιπες. Πώς νιώθετε που πέρυσι ήσασταν διαγωνιζόμενος και φέτος είστε κριτής στην Κριτική Επιτροπή και νιώθετε, πού νιώθετε πιο οικία, πιο έτσι, καλά? Σίγουρα όταν έχεις μια ταινία και πρόκειται να την προβάλλεις είναι κάτι πολύ έτσι, νιώθεις πολύ συναρπαστικά που θα το μοιραστείς με τον κόσμο, αλλά και τώρα είναι μια ωραία εμπειρία γιατί και βλέπεις πολλές ταινίες, περισσότερες από όσες όταν είσαι διαγωνιζόμενος και έτσι μαθαίνεις και πράγματα. Οπότε ναι, και όπως είπα και πριν έχει και λιγότερο άγχος. Οπότε είναι έτσι μια πολύ ωραία εμπειρία και αυτή. Από ό,τι γνωρίζουμε, ασχολείστε και ο ίδιος με ντοκιματέρ. Τι είδος κάνετε ντοκιματέρ? Κάνω ντοκιμαντέρ παρατήρησης, αλλά έτσι πιο κινηματογραφικό, ντοκιμαντέρ χαρακτήρων θα το έλεγα. Δηλαδή, όχι τόσο δημοσιογραφικό, ένα ντοκιμαντέρ που ακολουθεί μια ιστορία μέσα από χαρακτήρες και πώς εξελίσσονται στη διάρκεια αυτής της ιστορίας, όπως και σε μια ταινία, έτσι το ίδιο πράγμα ισχύει. Και κυρίως κοινωνικά θέματα, θέματα που έχουν να κάνουν με φοιδεία, που έχουν να κάνουν με ψυχολογία. Αυτά είναι που μέχρι τώρα μου αρέσει να εξερευνώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ, καλή συνέχεια, καλή τύχη.